Σε εντατικές διαβουλεύσεις βρίσκονται οι αγρότες της χώρας με τα μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων να βγάζουν τα τρακτέρ τους στους δρόμους από τη Δευτέρα. Ενημερωτική εκδήλωση για το θέμα των νέων φορολογικών ρυθμίσεων για τους αγρότες πραγματοποίησε χθες ο Αδέσμευτος Αγροτικός Σύλλογος Δράμας. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Άρης Γιαννακίδης και ο πρόεδρος της ΔΙΑΜΑΘ και δήμαρχος Δράμας Κυριάκος Χαρακίδης πραγματοποίησαν ενημερωτική συνάντηση σήμερα το πρωί με θέμα την πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ξενάγηση και ενημέρωση στις εγκαταστάσεις του ΚΔΑΗ πραγματοποιήθηκε το πρωί. Το Μουσικό Σχολείο Δράμας, τιμώντας τον εορτασμό των τριών ιεραρχών, διοργάνωσε εκδήλωση συναυλία ποικίλης μουσικής, βυζαντινής, τζαζ και έντεχνης λαϊκής από τα μουσικά σύνολα του σχολείου. Επιστημονικό συμπόσιο για τον καρκίνο θα πραγματοποιηθεί στη Δράμα από τις 14 έως τις 16 Φεβρουαρίου. Οι διοργανωτές παραχώρησαν σήμερα συνέντευξη τύπου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Ρένα Γιουλβάνη και παρακολουθείτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την Αλφα Τηλεόραση. Το πληθυσμιακό κριτήριο που έχει τεθεί για τη χορήγηση αδειών για φαρμακεία είναι συνταγματικό και επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, έκρινε με σειρά αποφάσεων η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχαν προσφύγει φαρμακοποιοί που ζητούσαν να ακυρωθούν αποφάσεις των τοπικών νομαρχιακών οργάνων με τις οποίες απορρίφθηκαν αιτήσεις ίδρυσης φαρμακείων. Οι αιτήσεις απορρίφθηκαν καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του πληθυσμιακού κριτηρίου, δηλαδή δεν τηρούσαν την αναλογία μεταξύ πληθυσμού και αριθμού φαρμακείων στον ίδιο Δήμο. Στις αποφάσεις τους, οι Σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν ότι τα φαρμακεία δεν αποτελούν αμιγώς εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά ιδιότυπα καταστήματα στα οποία συνδυάζεται η υπεύθυνη επιστημονική δραστηριότητα και η κοινωνική αποστολή με την εμπορική εκμετάλλευση. Ακόμη, για τη λειτουργία των φαρμακείων υπάρχει έντονο κρατικό ενδιαφέρον λόγω της ζωτικής σπουδαιότητάς τους για το κοινωνικό σύνολο και για το λόγο αυτό το κράτος εξασφαλίζει την βιωσιμότητα των φαρμακείων και μάλιστα υπό συνθήκες λειτουργίας εκτός όρων ελεύθερου ανταγωνισμού. Επίσης, στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφέρεται ότι η ορθολογική και η ισόρροπη κατανομή των φαρμακείων σε όλη τη χώρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο άμεσος και με ποιοτικά εχέγγυα εφοδιασμός του συνόλου του πληθυσμού με τα αναγκαία φάρμακα, αποτελούν επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι δικαιολογούν την επιβολή περιορισμών όχι μόνο στην άσκηση, αλλά και στην πρόσβαση στο επάγγελμα του φαρμακοποιού. Οι δικαστές σημειώνουν ακόμη ότι το πληθυσμιακό κριτήριο επιβλήθηκε προς εξυπηρέτηση σκοπών δημοσίου συμφέροντος και επιβλήθηκε στο πλαίσιο του άρθρου 21 του Συντάγματος, το οποίο αποσκοπεί στη μέρημνα της υγείας των πολιτών, και του άρθρου 22 και προβλέπει μέρημνα του κράτους για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων. Τέλος, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι το επίμαχο κριτήριο δεν προσκρούει στην συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, ούτε στην συνταγματικά κατοχυρωμένη προσωπική και οικονομική ελευθερία. Σε εντατικές διαβουλεύσεις βρίσκονται οι αγρότες της χώρας με τα μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων να βγάζουν τα τρακτέρ τους στους δρόμους από τη Δευτέρα. Τα μέλη της Πρωτοβουλίας και του Πανελλήνιου Συντονιστικού Οργάνου τηρούν στάση αναμονής. Οι αγρότες που συντάσσονται με την Πρωτοβουλία και το Πανελλήνιο Συντονιστικό Όργανο Ελλάδος ακόμη δεν έχουν λάβει τις τελικές τους αποφάσεις για το τι θα πράξουν και έχουν μεταφέρει τις όποιες κινήσεις τους για τη Δευτέρα. Στο μεσοδιάστημα πραγματοποιούν συνελεύσεις σε επίπεδο νομών προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Πάντως, όπως δήλωσαν εκπρόσωποι τους, πολλά θα εξαρτηθούν από το τι θα ψηφιστεί στη Βουλή και αν στην τροπολογία για την φορολογία θα υπάρξουν τελικά κάποιες από τις ελαφρύνσεις που ζήτησαν. Στο μεταξύ, ευρύ κάλεσμα στους αγρότες της χώρας αλλά και σε όσους ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται σημαντικά από την ακολουθούμενη πολιτική να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη εν μέσω της 25ης Αγρότικα, απίφθινε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου το μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων Βαγγέλης Μπούτας. Σύμφωνα με τον κύριο Μπούτα, από Δευτέρα θα βγουν στους δρόμους τα τρακτέρ. Υπολογίζονται σε 30 με 40 τα μπλόκα που θα στηθούν σε όλη τη χώρα. Ενώ δεν αποκλείεται κάποιοι να προχωρήσουν σε τέτοιου είδους κινήσεις ακόμη και σήμερα. Αφού, όπως υπενθύμησε, σε διάφορα χωριά της Ελλάδας έχουν ήδη συγκεντρωθεί τρακτέρ στις κεντρικές πλατείες, τα οποία είναι έτοιμα να παραταχτούν στα μπλόκα που θα στηθούν.
Σε ό,τι αφορά τις ακριβείς τοποθεσίες όπου θα στηθούν τα μπλόκα, διευκρίνησε πως αυτό είναι ένα θέμα των επιτροπών σε κάθε νομό. Νομίζω, συνάδελφοι, κάποιοι έχουν αποφασίσει με ποιον τρόπο θα μας θάψουν. Για μας έπρεπε να είναι δεδομένο η απόρριψη του φορολογικού και η φορολόγηση από μηδενική βάση με 13%. Έπρεπε να είναι δεδομένο να μην συζητάμε εδώ για το φορολογικό, να συζητάμε για τα προβλήματα τα καυτά που δεν έχουν λυθεί επανειλημμένως, που βγαίνουν στις κινητοποιήσεις και μας κοροϊδεύουν. Θα πρέπει να συζητήσουμε για τα προβλήματα τα καυτά. Και εκτός ότι μας κοροϊδεύσαν τόσα χρόνια, δεν λύθηκαν, απέναντίας μας φόρτωσαν κι άλλα. Και ήρθαμε εδώ τώρα να συζητήσουμε αυτά σήμερα που επιβάλλει η κυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να αποδεχτούμε καμία σχέση που έχει με τη φορολόγησή μας. Ας μας πει ένας ότι είναι καλά στο χωριό του, με την οικογένειά του. Έχω γυρίσει ανθρώπους που δεν έχουν ούτε ένα ευρώ να πούν στο καφενείο. Οι αγρότες λένε όχι στην τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων σε όσους έχουν τζίρο κάτω των 40.000 ευρώ και μεταξύ άλλων ζητούν αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα 20.000 ευρώ που θα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Φρένο στις δικαστικές διώξεις των αγροτών που δεν μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους στην εφορία. Να μην γίνει κανένας πληστηριασμός σπιτιού ή χωραφιού συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ. Διαγραφή κάθε ποσού που αντιστοιχεί σε ανατοκισμό και κεφαλαιοποίηση τόκων από το συνολικό ποσό των οφειλών των αγροτών προς τις τράπεζες και κούρεμα 30% των δανείων μέχρι 200.000 ευρώ. Ζητούν δε επίσης μείωση του κόστους παραγωγής, παραδείγματος χάρη αφορολόγητο πετρέλαιο και νυχτωρινό ρεύμα και ενίσχυση της κτηνοτροφίας. Ενημερωτική εκδήλωση για το μείζον θέμα των νέων φορολογικών ρυθμίσεων για τους αγρότες πραγματοποίησε χθες ο αδέσμευτος Αγροτικός Σύλλογος Δράμας. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Δημαρχείο της Δράμας. Ας παρακολουθήσουμε ορισμένα στιγμιότυπα. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα μόνο τότε μπορεί να είναι αυτά που φανταζόμαστε. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Θα υπάρξουν προτάσεις από όλους εσάς και από όποιον θέλει ξεχωριστά για το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Εμείς από μόνοι μας θα βγάλουμε δεν υπάρχει την απόφαση. Τόσα χρόνια στους αγώνες που μαζί είμαστε. Μαζί. Και τώρα έρχεσαι και με λες την τευτή απόφαση. Που θα βγει από όλους εσάς. Δεν θα βγει από κανέναν πάνω από εμάς. Δεν δεχόμαστε καπέλο από κανέναν, γιατί την περπατημένη αυτή την έχουμε δει ξανά. Δεν δεχόμαστε να καπελωθούμε. Επανειλημμένος μιλάς για καπέλωμα. Άφησε αυτά. Έχεις καπελώσει επανειλημμένος τον κόσμο και μιλάς τώρα ότι σε καπελώνουν. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, δεν απαντώ. Δεν συνεχίζω όλο αυτό εδώ, γιατί δεν ήρθαμε για να μαλώσουμε, ήρθαμε για να συζητήσουμε. Και αυτό που είναι υπεύθυνο να κάνει ο Σύλλογος και οι Σύλλογοι, το πρώτο πράγμα που είναι υπεύθυνος να κάνει, και έτσι είχαμε ξεκινήσει το Σύλλογο, να ενημερώνουμε τον κόσμο. Και αυτό θα κάνουμε για άλλη μια φορά. Λοιπόν, σας καλησπερίζω. Ήταν μια κουβέντα. Καλό είναι να υπάρχει και το κλίμα αυτό. Λίγο επαναστατικό να είναι το κλίμα. Ο αγωγός ΤΑΠ πρέπει να γίνει, αλλά δεν πρέπει να περάσει από τα τενάγια των Φιλίππων. Τη δήλωση αυτή έκανε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Καβάλας Κώστας Ιμιτσής, ενώ παράλληλα κάλεσε τους κατοίκους Δράμας και Καβάλας στο Παλαϊκό Συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί αυτήν την Κυριακή στις Κρινίδες. Ο αγώς ΤΑΠ, όπως είναι γνωστό, είναι ένα έργο μεγάλης, τεράστιας εθνικής εμβέλειας και σημασίας. Γι' αυτό πρέπει να γίνει. Συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνει. Υπάρχουν όμως θέματα, κυρίως όσον αφορά την όδευσή του. Συγκεκριμένα, στη δικιά μας την περιοχή, περνάει μέσα από τα τενάγη των Φιλίππων και άρα εμπλέκονται όλοι οι δύο δήμοι, κυρίως Καβάλας και Δοξάτου, αλλά και η Προσοτσάνη και πιο μακριά και η ίδια η Δράμα θα πρέπει να ενδιαφερθεί και πράγματι έχει ενδιαφερθεί. Για να μην περάσει από την Τύρφη, κάναμε μια σύσκεψη προχθές στο γραφείο του Γιάννη του Μανιάτη, του Υπουργού. Ήταν παρόντες οι δήμαρχοι ο Χαρακίδης, ο Χατζηλαζάρου, ο Λίσελης και εγώ προσωπικά εκπροσωπώντας την Καβάλα. Ήταν εκπρόσωποι του ΓΕΟΤΕ και του ΤΕΕ και του Αγροτικού Συλλόγου Καβάλας. Και επίσης ήταν και οι εκπρόσωποι της εταιρείας. Εκεί διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν κανένα επιχείρημα οι άνθρωποι της εταιρείας όσον αφορά τη συγκεκριμένη όδευση. Αντίθετα, από τη δική μας την πλευρά, με επιστημονικά επιχειρήματα, αποδείξαμε γιατί δεν πρέπει να περάσει από εκεί ο αγωγός.
θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα περιβαλλοντικά, θα αλλοιώσει ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο όπως είναι η τύρφη και βεβαίως θα καταστρέψει πολύτιμη αγροτική γη που είναι μάλιστα και υψηλής απόδοσης. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν και για να δείξουμε την αντίθεσή μας σε αυτή την όδευση, έχουμε αποφασίσει οι φορείς της πόλης μας και του Δήμου μας και όλης της γύρω περιοχής να γίνει ένα μεγάλο παλαϊκό συλλαλητήριο, μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στις Κρινίδες, την πρώην πρωτεύουσα του Δήμου Φιλίππων. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση καλούμε όλους όσοι εδώ ενδιαφέρονται και ανησυχούν για το περιβάλλον, όλους όσοι ανησυχούν για τις οικονομικές εξελίξεις, για την καταστροφή πολύτιμης αγροτικής γης, αλλά και γιατί ενδεχομένως να μπαίνει πόδι στην καύση του λιγνίτη, κάτι το οποίο γνωρίζουμε ότι δεν είναι στις προδιαγραφές, στις περιβαλλοντικές και στις απαιτήσεις του δραμινού, του καβαλιώτικου και του σεραϊκού λαού. Λοιπόν, Κυριακή 9 Φεβρουαρίου έχουν κληθεί όλοι οι φορείς, θα συνεργαστούν κυρίως οι Δήμοι Δοξάτου και Καβάλας, αλλά και όλη η γύρω περιοχή πρέπει να έρθει στην πλατεία Κρινίδων στις 12 το μεσημέρι. Τον εκδότη και δημοσιογράφο Σπύρο Λάτσα κατήγγειλε σήμερα το πρωί εκπρόσωπος τύπου της παράταξης Νέα Εποχή Νέα Δράμα Γεωργία Στάπα. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, κατήγγειλε τον δημοσιογράφο για μεροληψία και αντιδεοντολογική συμπεριφορά. Την Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014, οι αδερφοί Γρηγόρης και Πέτρος Παπαϊμανουήλ έδωσαν συνέντευξη τύπου με τεκμηριωμένες απαντήσεις σαστή στόλα ψέματα που είχε εξαπολύσει ο επερχόμενος δήμαρχος Κυριάκος Χαρακίδης και που αφορούσαν την επαγγελματική ιδιότητά τους ως καθηγητές βυζαντινής μουσικής και τη σχέση τους με το Δημοτικό Οδείο Δράμας. Την ίδια ημέρα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού Star, που μεταδόθηκε ζωντανά στις 5 το απόγευμα, προβλήθηκε η συνέντευξη και σχολιάστηκε δυσμενώς, αφήνοντας μομφές από τον δημοσιογράφο του τηλεοπτικού σταθμού Σπύρο Λάτσα. Ο Γρηγόρης Παπαϊμανουήλ ζήτησε να παρέμβει τηλεφωνικά. Τότε αντιμετώπισε την προκλητική άρνηση του δημοσιογράφου του σταθμού Σπύρου Λάτσα για να τον ακούσει, απειλώντας μάλιστα ότι θα αποχωρήσει. Συγκεκριμένα, στον αέρα του Δελτίου Ειδήσεων, ενώ ο κύριος Παπαϊμανουήλ του ζήτησε να μείνει και να τον ακούσει, ο ίδιος απάντησε «Όταν κάνετε δικό σας τηλεοπτικό σταθμό, να λέτε ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει». Και στη συνέχεια, πάλι στον αέρα του Δελτίου Ειδήσεων, ο ίδιος δημοσιογράφος έδωσε εντολή «Από το κοντρόλ δεν ακούτε να κλείσετε τον ήχο». Όσα ακούστηκαν στη συνέντευξη αφορούσαν προσωπικά θέματα του κυρίου Παπαϊμανουήλ και έπρεπε να του δοθεί η δυνατότητα να δώσει εξηγήσεις εφόσον τον ζήτησε στο πλαίσιο της αντικειμενικής ενημέρωσης. Η συμπεριφορά του συγκεκριμένου δημοσιογράφου είναι καταφανώς εμπαθής, πέρα για πέρα αντιδεοντολογική και σαφώς αντίκειται στους κανόνες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Επειδή έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο συγκεκριμένος τηλεοπτικός σταθμός καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να πετυχαίνει την αντικειμενική ενημέρωση και να προάγει την πολυφωνία. Αναρωτιόμαστε, μήπως παίρνει από αλλού εντολές ο κύριος Λάτσας και από πού η συγκεκριμένη πρωτοφανής για τα τηλεοπτικά χρονικά συμπεριφορά του υπαλλήλου της βρίσκει σύμφωνη τη διεύθυνση του τηλεοπτικού σταθμού. Είναι πραγματικά όνειδος για το δημόσιο διάλογο η συμπεριφορά του συγκεκριμένου δημοσιογράφου, ο οποίος εμφανίζεται απροκάλυπτα σαν να είναι εντολοδόχος ικανοποίησης κάποιων συμφερόντων. Αντί όπως όφιλε να προκαλέσει το διάλογο με τον κύριο Παπαϊμανουήλ και να δοθούν διευκρινήσεις για πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση των δραμηνών πολιτών, εκείνος προκλητικά εξεδίασε τη σιωπή του, δίνοντας εντολή μάλιστα στο κοντρόλ να κλείσει τον ήχο. Υπέρα από κάθε όριο ανήθικη συμπεριφορά του συγκεκριμένου δημοσιογράφου προσβάλλει μεγάλη μερίδα του τοπικού τηλεοπτικού κοινού που εμπιστεύεται τον τηλεοπτικό σταθμό Star Δράμας για την ενημέρωσή του. Ευχαριστούμε πολύ.
Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Άρης Γιαννακίδης και ο πρόεδρος της ΔΙΑΜΑΘ και δήμαρχος Δράμας Κυριάκος Χαρακίδης πραγματοποίησαν ενημερωτική συνάντηση σήμερα το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με έμφαση στην εξέλιξη της λειτουργίας των ΚΔΑΕ, καθώς και στην υλοποίηση του έργου προμήθεια εξοπλισμού, προεπεξεργασίας και ανακύκλωσης αστικών στερεών αποβλήτων. Καλημερίσω. Να σε ευχαριστήσω για την ανταπόκριση πρόσκληση. Στην κοινή πρόσκληση με τη ΔΙΑΜΑΘ. Δεν θα κουραστώ να ανακυκλώνω και να ανατροφοδοτώ με περίσσια φωνή την εξαιρετική θεσμική συνεργασία σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτή η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού είναι πρωτόγνωρη. Είναι πρωτόγνωρη πανελλαδικά. Το έχουμε βιώσει σε μια σειρά από συνεδρίες που γίνονται σε πανελλαδικό επίπεδο και για μας δεν υπάρχουν ούτε διαχωρισμοί, ούτε κόμματα, ούτε χρώματα. Πραγματοποιείται σήμερα στη Δράμα μια ευρεία σύσκεψη της περιφέρειας και της ΔΙΑΜΑΘ. Βρίσκονται εδώ οι συνάδελφοι, οι δήμαρχοι και εκπρόσωποι τους και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, προκειμένου να ενημερώσουμε την πορεία εξέλιξης των έργων και των δράσεων της ΔΙΑΜΑΘ όσον αφορά το ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης στερεών απορριμμάτων. Νομίζω ότι μετά από 2,5 χρόνια με τη νέα διοίκηση της ΔΙΑΜΑΘ και την ανάληψη της Προεδρίας από μένα, έχουμε πολλά να πούμε και να ενημερώσουμε στους συναδέλφους, προκειμένου να γνωρίζουν και τα επόμενα βήματα, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά. Έχει έρθει ο περιφερειακός σχεδιασμός σε ένα επίπεδο πλέον που κοντεύει στην ολοκλήρωσή του. Είτε μικρότερα είτε μεγάλα έργα είναι προγραμματισμένα να ολοκληρωθούν όπως προβλεπόντουσαν να γίνουν μέσα από τον περιφερειακό σχεδιασμό. Και έτσι είμαστε στην ευχάριστη θέση να τους πούμε ότι ήδη η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή το τελικό στάδιο, είναι στη διαδικασία της δημοπράτησης του έργου. Το χιτί της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή τα έργα του ανατολικού τομέα, είναι έτοιμο να χρηματοδοτηθεί από το ΕΠΕΡΑ και άρα ολοκληρώνονται τα δύο μεγάλα έργα του ανατολικού τομέα, τα οποία και θα εξυπηρετούν και την υπόλοιπη περιφέρεια. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι ολοκληρώνεται η επέκταση του χιτά της Κομωτινής και άρα θα μπορεί να δέχεται απορρίμματα από άλλες περιοχές στη συνέχεια. Το χιτά της Ξάνθης είναι στη διαδικασία της χρηματοδότησης για την επέκτασή του από το ΕΠΕΡΑ και ο χιτά της Καβάλας είναι στην διαδικασία αδειοδότησης των περιβαλλοντικών του όρων και χρηματοδότησής του για να προχωρήσει και αυτό στην επέκτασή του. Όσον αφορά το ιδιαίτερο σημείο της ανακύκλωσης, όπου και εκεί έχει δοθεί ιδιαίτερη μέρημνα, ήδη λειτουργούν δύο ΚΔΑΗ, ένα το πρώτο, δηλαδή ΚΔΑΗ της περιφέρειας, που έχει χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνολικής εδώ στη Δράμα και καλύπτει αυτή τη στιγμή την περιφερειακή ενότητα Δράμας, και ήδη οι συμβάσεις για τον Δήμο Παγκαίου Καβάλας Νέστου και Θάσου είναι στη διαδικασία έγκρισης από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, εκεί δηλαδή που πρέπει να γίνουν οι συμβάσεις, γιατί είναι ο μόνος διαχειριστής από πλευράς Ελλάδος του συστήματος ανακύκλωσης. Παίρνοντας λοιπόν και τις εγκρίσεις αυτή, θα μπορούν να υλοποιήσουν, να μπουν στο σύστημα της ανακύκλωσης και να φέρουν τα ανακυκλώσιμά τους στο ΚΔΑΗ της Δράμας. Το ΚΔΑΗ της Αλεξανδρούπολης που λειτουργεί είναι το ΚΔΑΗ της ΕΑ και καλύπτει την Κομωτινή και την Αλεξανδρούπολη, και είμαστε στην διαδικασία, αφού έχουμε υπογράψει από τον Οκτώβριο σύμβαση με την ΕΑ για τη λειτουργία των ΚΔΑΗ Ξάνθης, Κομωτινής και Δημοτήχου, με προτεραιότητα αυτό το ΚΔΑΗ Ξάνθης, το οποίο θα καλύψει όλο το νομό Ξάνθης και μέρος του νομού Καβάλας, και έτσι
σε μερικούς μήνες η ανακύκλωση θα είναι όπως και είχα δεσμευτεί, όπως είχα ενημερώσει παλαιότερα, σε όλη την περιφέρεια, κάτι το οποίο νομίζω είναι και το πιο σημαντικό, μιας και η ανακύκλωση περιορίζει σημαντικότατα τον όγκο των απορριμμάτων και έτσι δεν επιβαρύνονται οι χυτά στην συνέχεια. Να ανακοινώσουμε ότι το έργο που αφορά την προμήθεια 35 απορριμματοφόρων και 4.000 κάδων έχει συμβασιοποιηθεί και στόχος είναι, όπως προβλέπεται στον περιφερειακό σχεδιασμό, η περιφέρειά μας μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες να έχει ανακύκλωση του σκουπιδιού σε ολόκληρη την περιφέρεια. Το σημείο αναφοράς είναι εδώ η Δράμα, όπου ο πρόεδρος της ΔΙΑΜΑΦ και ο δήμαρχος της πόλης έχει ήδη προχωρήσει στην ανακύκλωση, λειτουργεί το ΚΔΑΗ και θέλω να δηλώσω ότι ο Κυριάκος Χαρακίδης από τη μέρα που ανέλαβε την διαχείριση της ΔΙΑΜΑΦ ως πρόεδρος της έδωσε τέτοια πνοή για να είμαστε σήμερα να έχουμε ένα ορατό σχεδιασμό και να αποτελούμε ίσως την πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα που θα υλοποιεί τον περιφερειακό σχεδιασμό. Ήδη προχθές πάλι με τον κύριο Μανέτ που είχαμε τη συνάντηση αναμένουμε σύντομα να γίνει η ένταξη των δύο χιτή της Αλεξανδρούπολης και της Ξάνθης στο τομεακό πρόγραμμα του ΕΠΕΡΑ και είμαστε στη διαδικασία αξιολόγηση των προσφορών για την μεγάλη ομάδα μονάδα της επεξεργασίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να λέμε πλέον σε ορατό χρονικό διάστημα ότι θα υλοποιηθεί ο περιφερειακός σχεδιασμός, παρότι πριν από λίγο καιρό υπήρχαν τεράστιες χρονικές αποκλίσεις σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Αμέσως μετά, αυτοδιοικητικοί παράγοντες επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του ΚΔΑΕ και ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών. Ναι. Σήμερα πήραμε μέρος σαν παράταξη στην ενημέρωση που έγινε από τον Δήμαρχο και Πρόεδρο της ΔΙΑΜΑΘ όσον αφορά για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιφέρεια. Εμείς έχουμε εκφράσει την αντίθεσή μας στην όλη δομή το πώς λειτουργεί η διαχείριση των απορριμμάτων. Δεν θέλουμε να περιέχει καθόλου τον ιδιωτικό τομέα στην όλη διαχείριση, ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη. Το έχουμε ξαναπεί, είναι ένα εργοστάσιο όπως θα δείτε εδώ υπερσύγχρονο, το οποίο έχει γίνει με χρήματα του ελληνικού λαού. Αυτή τη στιγμή τα απορριμματοφόρα του Δήμου, αν θα πάρετε βίντεο, φέρνουν τα απορρίμματα εδώ. Χρησιμοποιούνται δηλαδή όλος ο δημόσιος οργανισμός για να έρχεται ένας ιδιώτης και στο τέλος να υποφελείται τα χρήματα που θα πάρει από την ανακύκλωση. 18 ευρώ ανατόνω το χαρτί και 180 ευρώ ανατόνω τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα υλικά. Επαναλαμβάνω ότι δεν έχουμε τίποτα με το συγκεκριμένο ιδιώτη, δεν θέλουμε να υπάρχει εμπλοκή ιδιώτη μέσα στο όλο σύστημα της διαχείρισης των σκουπιδιών. Και θέλουμε να κάνουμε μια ερώτηση. Κάποια στιγμή υπόθηκε ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή βιώσιμο το ΚΔΑΗ. Σε περίπτωση που δεν είναι βιώσιμο, δηλαδή τι θα γίνει? Δεν θα το πάρει κανένας ιδιώτης, άρα θα επανέλθει πάλι στα χέρια του δημοσίου. Να γίνει από την αρχή κάτω από το δημόσιο φορέα. Αυτό ζητάμε. Καλημέρα. Έγινε μια σχετική σύσκεψη στο Συνέδριο του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο από τον Δήμαρχο Δράμας. Καλέσαμε όλους τους δημάρχους, αντιδημάρχους ή εκπροσώπους των Δήμων από όλη την περιφέρεια. Έγινε η σχετική ενημέρωση για την πορεία της ανακύκλωσης στην πόλη της Δράμας. Ήρθαμε μετά εδώ στο ΚΔΑΗ, όπου πραγματοποιείται η ανακύκλωση στο Δήμο της Δράμας. Είδατε και εσείς, τραβήξατε τις εικόνες σας. Προχωράει η ανακύκλωση, είμαστε σε καλό δρόμο. Κάθε αρχή είναι και δύσκολη. Εκείνο που ήθελα να πω, οι συμπολίτες μας να κοιτάξουν, να βάλουν πρώτη προτεραιότητα να ανακυκλώνουν. Και όσο πιο πολύ ανακυκλώνουν, τόσο καλύτερα θα πηγαίνει και η ανακύκλωση. Δηλαδή να χρησιμοποιούν τους μπλε κάδους και με όλα τα υπόλοιπα που είπαμε, δηλαδή τι να ρίχνουν μέσα στους μπλε κάδους, να μένουν κλειστοί οι μπλε κάδοι. Και όσο πιο πολύ προχωράει η ανακύκλωση, τόσο θα είναι καλύτερο και για μας και για το περιβάλλον. Στις 10.30 ήμασταν στο συνέδριο του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου μας έγινε μια ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη και από τον Δήμαρχο Δράμας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της ΔΙΑΜΑΘ.
και ακούσαμε όλο το πρόγραμμα της Ανατολικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εμάς μας ενδιαφέρει η Δράμα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 8η της Δράμας, το οποίο νεότευτο άρχισε και λειτουργεί εδώ και 3 με 4 μήνες. Είμαστε στην νηπιακή, ας πούμε, λειτουργία. Μια ανακύκλωση που έπρεπε να έχει ξεκινήσει πριν από χρόνια, έστω που τώρα που ξεκίνησε, από ό,τι διαπιστώνουμε, πάει αρκετά καλά, όχι όμως όπως έπρεπε να πηγαίνει. Και το ΚΔΑΕ είναι ακόμη ελλειπές όσον αφορά την πλαισίωσή του σε μηχανήματα. Παρ' όλα αυτά γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τον ιδιώτη σε συνεργασία και με τον Δήμο, και υπάρχει μια μικρή ευχαρίστηση όσον αφορά την επιχείρηση. Ευελπιστούμε αυτά τα οποία ακούσαμε στη σύσκεψη να εμπλουστεί το ΚΔΑΕ και με ό,τι απαραίτητο μηχάνημα πρέπει να έχει ακόμη, για να γίνεται και μια ευρύτερη ανακύκλωση όχι μόνο από το Δήμο Δράμας, από όλο τον νομό, από τους Δήμους όλου του νομού και από τους συνεργαζόμενους Δήμους. Και με την ευκαιρία και όσοι με ακούνε, να έχουμε σαν έναν πρωταρχικό μας σκοπό την ανακύκλωση. Εξυπηρετεί τους πάντες. Ευχαριστώ. Το Μουσικό Σχολείο Δράμας, τιμώντας τον εορτασμό των τριών ιεραρχών, τη γιορτή των γραμμάτων και της παιδείας, διοργάνωσε εκδήλωση συναυλία ποικίλης μουσικής, βυζαντινής, τζαζ και έντεχνης ελληνικής από τα μουσικά σύνολα του σχολείου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την 5η 30 Ιανουαρίου στις 6 το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Διοικητηρίου Δράμας, σε σύμπραξη με την Ελμέ Δράμας. Θα αναγνωρίσεις το πρόσωπό σας όχι τον εχθρό, αλλά τον φίλο. Θα σας χαϊδέψει και θα σας χαμογελάσει και πάλι. Αυτή είναι η μαρτυρία του Έλληνα δασκάλου σε όλους τους αιώνες. Μαρτυρία συνείδησης στις εποχές της εφορίας. Μαρτυρία διακονίας του γένους και θυσιαστικής αναφοράς στους δύσκολους καιρούς της κρίσης και της δοκιμασίας. Μια παράκληση έχω και προς εσάς, τους συνταξιούχους δασκάλους και καθηγητές. Είμαι βέβαιος ότι τα προηγούμενα χρόνια δώσατε τον καλύτερο εαυτό σας. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό και σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Τώρα ήρθε η ώρα να ξεκουραστείτε. Όμως μην μας ξεχάσετε. Έχουμε μεγάλη ανάγκη από τις γνώσεις, τις εμπειρίες και την αγάπη σας. Σας παρακαλώ να είστε δίπλα μας, γιατί πραγματικά σας χρειαζόμαστε. Σήμερα εορταζομένων Αγίων και πνεύμα διακονίας και θυσιαστικής αναφοράς, η δική μας γενιά θα βάλει στην ιστορία αυτού του τόπου τη σφραγίδα της δικής της διδασκαλικής μαρτυρίας. Η Δράμα ενάντια στον καρκίνο είναι το θέμα του δεύτερου επιστημονικού συμποσίου που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Δράμα το τρίμερο 14, 15 και 16 Φεβρουαρίου. Σήμερα το μεσημέρι παραχώρησαν συνέντευξη τύπου οι διοργανωτές του συμποσίου. Είμαι ένας από τους ιδρυτές της ελληνικής εταιρείας «Η Δράμα ενάντια στον καρκίνο». Μία εταιρεία επιστημονική την οποία ιδρύσαμε 7 γιατροί που ζούμε και εργαζόμαστε εκτός της Δράμας, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, για να εξυπηρετήσουμε τους σκοπούς της εταιρείας, που είναι να προωθήσουμε την ενημέρωση, τη μελέτη και την έρευνα για τον καρκίνο στην περιοχή μας και ταυτόχρονα με όλες μας τις δυνάμεις να υποστηρίξουμε
όλες τις δραστηριότητες που έχουν σαν σκοπό την ενημέρωση για τα θέματα του καρκίνου στους συμπολίτες μας. Είχαμε αναλάβει την πρωτοβουλία πριν από 2 χρόνια, ώστε να γίνει το πρώτο επιστημονικό συμπόσιο στη Δράμα με θέμα τον καρκίνο, με συμμετοχή όλων των δραμηνών γιατρών που ζουν και εργάζονται εκτός Δράμας, μαζί με τους γιατρούς που ζουν και εργάζονται στη Δράμα, σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών, να προωθήσουμε τα θέματα του καρκίνου στην περιοχή μας. Ήταν ένα συνέδριο το οποίο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και δώσαμε την υπόσχεση να συνεχίσει η προσπάθεια. Η προσπάθεια, όπως σας είπα, συνεχίστηκε. Δημιουργήσαμε την επιστημονική εταιρεία και στις 14-16 Φεβρουαρίου κάνουμε το δεύτερο πλέον επιστημονικό συμπόσιο στη Δράμα. Δεύτερο επιστημονικό συμπόσιο που έχει σαν θέμα περιβάλλον και καρκίνος. Περιβάλλον και καρκίνος γιατί, αν μη τι άλλο, τα 2/3 περίπου των καρκίνων οφείλονται στο περιβάλλον. Περιβάλλον με την γενικότερη έννοια του όρου, δεν είναι μόνο ο αέρας που αναπνέουμε, είναι οι συνήθειες οι διατροφικές που έχουμε, οι μολύνσεις από τους ιούς που υφιστάμεθα, είναι τι έχει το υπέδαφος σε επίπεδο ραδιενέργειας, τι και εάν η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, οι υψηλές τάσεις, όλα αυτά επηρεάζουν τον καρκίνο, όπως επίσης τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, όλα αυτά που χρησιμοποιούνται στη γεωργική παραγωγή, που ο νομός μας είναι ένας γεωργικός νομός. Είμαι ο Χαράλαμπος Ανδρεάδης, παθολόγος-ογκολόγος από το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, δραμηνός στην καταγωγή. Είναι μεγάλη μας χαρά που είμαστε στην πατρίδα για το δεύτερο επιστημονικό συμπόσιο «Η Δράμα ενάντια στον καρκίνο». Το είχαμε υποσχεθεί προδιετίας και το υλοποιούμε πάλι φέτος, πλαισιωμένο από ακόμα περισσότερους δραμηνούς επιστήμονες από όλη την Ελλάδα. Έχουν κληθεί δραμηνοί επιστήμονες από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη, έτσι προσπαθώντας να κάνουμε τη Δράμα μια πλατφόρμα ανάλυσης, έκφρασης, έρευνας όλων των επιστημών για το θέμα του καρκίνου. Πρέπει να πούμε ότι ο καρκίνος είναι ο υπαριθμών 2 δολοφόνος του ανθρώπου στη σύγχρονη εποχή, μετά τα καρδιαγγειακά. Επομένως είναι ένα νόσημα το οποίο διαφέρει όλα τα στρώματα του κόσμου, και αν σκεφτούμε ότι τα 70-80% των καρκίνων οφείλεται στο περιβάλλον, τότε γίνεται αντιληπτό για ποιο λόγο δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στο θέμα περιβάλλον και καρκίνος. Συνάντηση ετεροδημοτών στη Θεσσαλονίκη πρόκειται να πραγματοποιήσει η παράταξη Νέα Εποχή Νέα Δράμα με βασικό ομιλητή τον υποψήφιο δήμαρχο Γρηγόρη Παπαεμμανουήλ. Περισσότερα στοιχεία μας δίνει εκπρόσωπος τύπου της παράταξης, η Γεωργία Στάπα. Την προσεχή Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014, η παράταξή μας Νέα Εποχή Νέα Δράμα θα πραγματοποιήσει εκδήλωση συνάντηση ετεροδημοτών στη Θεσσαλονίκη. Καλούμε όλους τους δραμηνούς, φίλους και υποστηρικτές της προσπάθειας που κάνουμε, οι οποίοι ζουν στη Θεσσαλονίκη, να έρθουν τη Δευτέρα στις 7 η ώρα στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace, οδός Κουντουριώτου, απέναντι από το λιμάνι. Εκεί θα τους περιμένει να τους υποδεχτεί ο υποψήφιος δήμαρχος Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ και κλιμάκιο υποψηφίων δημοτικών συμβούλων. Θα δοθεί σε όλους η δυνατότητα να μας γνωρίσουν, να ακούσουν το πρόγραμμά μας, να ανταλλάξουμε απόψεις, ιδέες, ανησυχίες, να μας πούν και οι ίδιοι τι ονειρεύονται για τη Δράμα. Η παρουσία όλων θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Στη συνέχεια, ο αθλητικός μας συντάκτης Σάκης Πετρόπουλος θα μας μιλήσει για την αθλητική κίνηση του Σαββατοκύριακου και όχι μόνο. Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Ξεκινάμε το δελτίο
με την αγαπημένη μας Δόξα Δράμας, όχι βέβαια στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά στο γηπεδικό, καθώς εδώ και πολύ καιρό υπήρξε η υπερφερισμένη ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας για εξυγχρονισμό του βοηθητικού γηπέδου από τον Δήμο. Βέβαια, για να γινόταν όλη αυτή η διαδικασία, έπρεπε ο ερασιτέχνης, εν προκειμένου η διοίκηση του Γυμναστικού Συλλόγου Δόξα Δράμας, να παραδώσει κατά κυριότητα και κατά χρήση το βοηθητικό στο Δήμο Δράμας, έτσι ώστε ο Δήμος να μπορεί να διαθέσει το όποιο κονδύλιο. Πάμε στον αναπληρωτή δήμαρχο, τον κύριο Μιχάλη Μπλεκάνη, να μας πει τις τελευταίες εξελίξεις. Κύριε Μπλεκάνη, καλό σας απόγευμα. Γεια σας και από μένα και σε εσάς και στους ακροατές της εκπομπής και στους τηλεθεατές της εκπομπής. Καλό απόγευμα σε όλους. Θετική εξέλιξη για τους Μαυραϊτούς, τι ακριβώς έχουμε? Ναι, βρισκόμαστε προς το τέλος της όλης διαδικασίας. Εννοώ το τέλος της διαδικασίας της γραφειοκρατικής, η οποία δυστυχώς είναι, κράτησε αρκετό χρονοβόρα. Έχουμε αυτή τη στιγμή το συμβόλαιο με το οποίο θα παραχωρηθεί η χρήση του γηπέδου, του βοηθητικού τμήματος του γηπέδου της Δόξας στον Δήμο, ούτως ώστε να μπορέσουν να βελτιωθούν οι υποδομές και στην κυριολεξία να τοποθετηθεί πλαστικός χλωοτάπητας, ούτως ώστε να μπορεί να αξιοποιείται καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου το γήπεδο για τις προπονήσεις, την άθληση και τους και αγωνιστικά από την νεολαία της Δράμας, την νεολαία της Δόξας. Εν προκειμένου είναι το πρώτο γήπεδο κανονικών διαστάσεων στο νομό μας που θα έχει αυτή τη μορφή και με δεδομένο ότι ο χειμώνας στην περιοχή μας είναι χρονικά αρκετά μακρύς και με δεδομένο βέβαια ότι η Δόξα έχει μεγάλα, πολλά τμήματα ανάπτυξης, αυτή η παρέμβασή σας, χωρίς να θέλω να πολιτικολογήσω, δίνει μια διέξοδο στα αθλητικά τμήματα της Δόξας, στη νεολαία και να αναβαθμίσει και την περιοχή, κύριε Μπλεκάνη. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής της παρέμβασης, της αθλητικής παρέμβασης, πότε το χρονολογείτε? Ναι, πιστεύω ότι μέσα στο καλοκαίρι που θα είναι νεκρή αγωνιστική περίοδος, θα μπορέσουμε να κάνουμε και την τοποθέτηση. Μάλιστα. Του πλαστικού χλωοτάπητα, διότι ήδη έχει γίνει μια αρχική προμελέτη. Το κόστος της παρέμβασης έχει προϋπολογιστεί στις 200.000 ευρώ περίπου. Δηλαδή, μέσα στην άλλη εβδομάδα θα υπογραφούν τα συμβόλαια. Στη συνέχεια θα γίνει μέσα στον Φεβρουάριο η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την κατασκευή του έργου με την πρόβλεψη της σχετικής δαπάνης, η οποία είναι εξασφαλισμένη, και θα προχωρήσει μετά η διαδικασία της δημοπράτησης, ώστε να... Άρα έχουμε γραφειοκρατική εξέλιξη απεμπλοκής, οριστικοποίησης και πλέον πάμε στη διαδικασία ολοκλήρωσης και κατασκευής αυτής της παρέμβασης. Έτσι. Στη νέα περίοδο, τη νέα αγωνιστική περίοδο δηλαδή, θα έχουμε βοηθητικό. Μπορώ να πω ότι θα το έχουμε έτοιμο. Μάλιστα. Θετική εξέλιξη, οφείλω εκφράζοντας τα συναισθήματα των πολλών φίλων να πω και... Το αξίζει με το παραπάνω η Δόξα, διότι όπως συχνά λέμε και το πιστεύουμε όλοι μας, Δόξα και Δράμα είναι αδιαχώριστα πράγματα. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να υπάρξει ιστορία, αναφορά στην ιστορία της Δράμας στον αθλητισμό χωρίς να γίνεται και αναφορά στη Δόξα παράδειγμα. Καλώς, συγχαρητήρια και ευχάριστο το μήνυμα και πάμε λοιπόν στην υλοποίηση. Να είστε καλά, κύριε Μπλεκάνη. Και εγώ σας ευχαριστώ και να ευχηθούμε όλοι καλή επιτυχία και στο αγωνιστικό μέρος. Έτσι. Και στο ιδιοκτησιακό εκείνο που καίει πρωτίστως. Έγινε. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, μετά από αυτή την εξέλιξη να περάσουμε στα αγωνιστικά θέματα. Την Καλαμαριά υποδέχεται η Δόξα την Κυριακή 3 ώρα με τον Κώστα Βασιλακάκη να ζητάει νίκη για τους παίκτες, από τους παίκτες του. Οι παίκτες χθες στους τραπεζικούς λογαριασμούς πιστώθηκε ένας νέος μισθός. Έτσι, όπως είπε και ο κύριος Δαϊλάκης στην κοπή της πίτας, οι παίκτες βάζουν πλάτη για να έχει αξιοπρέπεια η ομάδα. Βέβαια τα οικονομικά είναι δεδομένα, είναι πενιχρά, υπάρχει αποχή του μεγαλομετόχου. Και από εκεί και πέρα η νίκη της Κυριακής είναι μονόδρομος
Βέβαια, για να επιτευχθεί επί ενός αξιόλογου αντιπάλου θέλει προσπάθεια και θέλει και στήριξη. Τρεις η ώρα γήπεδο Δόξας, Δόξα Καλαμαριά. Να πούμε ότι η Δόξα έδωσε για 6 μήνες τον νεαρό στόπερ Νίκο Τουγγελίδη στη Δόξα Πετρούσας και τον Χριστάκη Αμανατίδη στη Ρόδο, όπου ο προπονητής είναι εκεί ο ένας παλιός γνωρισμός μας, ο Σταύρου. Αφού αναφερθήκαμε στη Δόξα Πετρούσας, να πούμε ότι η Δόξα Πετρούσας στην Κυριακή έχει τελικό. Μετά από ένα αρνητικό σερί για τον μήνα Ιανουάριο, την Κυριακή υποδέχεται τον Εθνικό Αγιονερίου Κιλκής. Μονόδρομος εδώ και επιτακτική είναι η νίκη για τους παίκτες του Μπάμπη Καζεπίδη. Ξεκινάει ο δεύτερος γύρος, Πετρούσα Αγιονέρη, και βέβαια η ομάδα μας βρίσκεται στη 10η θέση, η 8η θέση εξασφαλίζει την παραμονή. Εμπρός λοιπόν για την εαρενή αντεπίδευση στην Πετρούσα. Το ευχόμαστε και το πιστεύουμε. Πετρούσα Αγιονέρη την Κυριακή 3 ώρα. Περνάμε στην Α κατηγορία. Αύριο Σάββατο έχουμε τις συναντήσεις. Η πρωτοπόρος ομάδα Φίλιππη Δοξάτου δοκιμάζονται στη σκληρή έδα της Δόξας Βόλακα. Δόξα Βόλακα, Φίλιππη Δοξάτου. Στο Ξηροπόταμο, ο τοπικός μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου υποδέχεται τον Ακρίτα κάτω Ευρωκοπίου. Στο Λεκανοπέδιο, τα ρέστα του παίζει ο Ατρόμητος Περιθωρίου υποδεχόμενος τον Άρη Φτελιάς. Ντέρμπι για την παραμονή δίνουν οι Αμπελόκηποι υποδεχόμενοι τον Πανδραμαϊκό. Στο γήπεδο Κρακτίδη, Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων, Πανδραμαϊκός Αθλητικός Όμιλος. Στη Προσοτζάνη, ο Γυμναστικός Σύλλογος Προσοτζάνης ψηλά στη βαθμολογία υποδέχεται την φετινή έκπληξη των Ορφέα Χωριστής. Στο Καλαμπάκι, η Αθλητική Ένωση Καλαμπακίου υποδέχεται τον Εθνικό Αστέρα Καλυφίτου και μεγάλο ντέρμπι με βαθμολογικό ενδιαφέρον για την παραμονή. Στον Άγιο, όπου ο τοπικός Μέγας Αλέξανδρος με νέο προπονητή τον Δημήτρη Βασιλιάδη υποδέχεται την ομάδα του Μοναστηρακίου. Κεραυνός Μοναστηρακίου λοιπόν εκστρατεύει στον Άγιο Αθανάσιο. Αυτές είναι οι συναντήσεις για την Α κατηγορία. Γιατί ο ΚΑΟΔ την Κυριακή, δύσκολη αποστολή, φιλοξενείται από τον Πανιόνιο. Η τύχη της ένστασης, η απόφαση της ένστασης μάλλον θα εκδικαστεί τη Δευτέρα. Αλλά η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας του Μπάσκετ όρισε σε πλήρη αγωνιστική δράση τους 3 διαιτητές. Δεν τους τιμώρησε προκειμένου. Αυτό ίσως είναι και προάγγελος ή και προμήνυμα. Αλλά καλύτερα ας περιμένουμε την εξέλιξη της δικαστικής απόφασης. Κατέθεσαν οι δύο ομάδες τις απόψεις τους την Πέμπτη και αναμένεται ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, να ανακοινώσει την απόφαση τη Δευτέρα. Βέβαια, την Τετάρτη υποδεχόμαστε τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Αυτά από εβδομάδα στις αθλητικές εκπομπές και στο Δελτίο Ειδήσεων θα έχουμε εκτενέστερη αναφορά. Την Κυριακή λοιπόν Πανιόνιος ΚΑΟΔ. Περνάμε στην Β' αεροσυχνική κατηγορία, Κυριακή 3 και 4 στο πρώτο όμιλο. Πτελέα Καλαμόνας, Μαυρόβατος Νεροφράκτης, Ψηλή Ράχη Παρανέστη, Κεφαλάρη Καστρινός, Αδριανή Νέα Σεβάστια, Προάστιο Μικροχώρη και το μεγάλο ντέρμπι διεξάγεται στο δημοτικό γήπεδο της Νέας Κρόμνης, όπου η δεύτερη στη βαθμολογία ομάδα του Ακρίτα υποδέχεται την πρωτοπόρο ομάδα την Αθλητική Ένωση Κυργίων. Ακρίτα Σκύρια την Κυριακή στο ντέρμπι του πρώτου ομίλου. Στο δεύτερο όμιλο έχουμε τις αναμετρήσεις. Καλυθέα Μεγαλόκαμπος, Γραμμένη Κουδούνια, Μαυρολεύκη Νέα Μισός, Καλή Βρύση Λευκόγια, Αρκαδικός Καλός Αγρός, Αλιστράτη Κοκκινόγια, Σιταγρή Μικρόπολη. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι σημειοφόρος στην Ολυμπιάδα στο Σότσι της Ρωσίας θα είναι η δραμηνή αθλήτρια Γιώτα Τσακίρη, η κόρη του Θανάση του Τσακίρη, από την εκπομπή. Βέβαια, τα συγχαρητήρια μας, είμαστε υπερήφανοι που μια δραμηνή κοπέλα θα είναι σημειοφόρος της εθνικής ομάδος στην αποστολή, στην χειμερινή Ολυμπιάδα, στο Σότσι της Ρωσίας. Και ξανά σε δράση η Δράμα 86 Handball, την Κυριακή δοκιμάζεται στη δύσκολη έδρα της Κέρκυρας.
Αυτά από μας, φίλοι και φίλες. Να είστε καλά, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Να δούμε τώρα την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Α τηλεόραση. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Καλό σας βράδυ.